Ωραία. Πολλά θέλω να σε ρωτήσω τώρα. Θέλω να σε ρωτήσω. Πρώτον, ναι. έχεις κάνει τρεις απόπειρες. Κάπως. Μάλλον το σύμπαν έκανε τρεις απόπειρες να σε συστήσει στο ελληνικό κοινό. Ναι. Πολλές απόπειρες γίνανε. Δεν προχώρησε αυτό. Πολλές απόπειρες γίνανε και είναι και εντυπωσιακό. Έχει πλάκα αυτό. Αλλά όσον αφορά την Ελλάδα μου, δεν με πειράζει. Εγώ χαίρομαι που με ξέρει ο χώρος. Ναι. Γιατί κάνω πολλά χρόνια σεμινάρια, έχω γνωρίσει πάρα πολλούς ηθοποιούς, μαθητές και όλα αυτά. Μένω με διάφορο χώρο. Και στην Αμερική που πήγα, δεν πήγα να κάνω καριέρα, δεν πήγα να γίνω στάρ. Ναι. Δεν ασχολήθηκα με αυτό το θέμα. Δεν το ήθελες αυτό. Αν έβγαινε. Το Broadway βγήκε. Το Broadway. Αλλά δεν πήγα για να γίνω στάρ. Γι' αυτό και δεν προσπάθησα να αλλάξω την προφορά μου. Ξέρεις τι, μου κάνει εντύπωση το βιβλίο. Θέλω να μου πεις για αυτές τις τρεις απόπειρες όμως. Ναι. Γιατί έχουν και πλάκα ιστορίες αυτές. Αλλά μου κάνει εντύπωση που όταν έπαιξε στο Broadway, ο πρωταγωνιστής σε ρώτησε τι λένε στην Ελλάδα, ας πούμε, για σένα. Και λέει στην Ελλάδα δεν δίνουν σημασία σε αυτά. Ανάλογα ποιο θα ρωτήσει, λέω, γιατί θα πούνε παίζει Έλληνα. Παίζει Έλληνα. Και μου κάνει εντύπωση η απάντησή του και λέει παίζει ότι και εγώ παίζω έναν Άγγλο. Τρομερή απάντηση. Ο Ντέρεκ Τζάκομπι μιλάμε για φιέστατο άνθρωπο. Υπάρχει αυτό το πράγμα στην Ελλάδα, λες. Προσπαθούμε να τα ισοπεδώσουμε λίγο όλα. Λέω σιγά, μωρέ, ένα Έλληνα παίζει. Πρώτα απ' όλα, όποιος έρχεται απ' έξω, τον του φεκίζουμε. Δεν είναι, δεν το ανοίγουν τις πόρτες. Ναι. Δεν το ανοίγουν τις πόρτες. Πες λίγο για αυτές τις τρεις απόπειρες. Για το κορίτσι της Μάνης. Το κορίτσι της Μάνης τελικά παίχθηκε σε κάτι κινηματογράφο. Πνίγηκε κάτι, έγινε ασφαλιστικά μέτρα από τη Μάνη με τον παραγωγό. Πάει αυτό. Ήταν να γίνει. Είχε γίνει η ταινία. Είχε γυριστεί, γι' αυτό παίχθηκε στο Radio City, αλλά δεν απλώθηκε. Γιατί είχαν πέσει ασφαλιστικά μέτρα. Το άλλο ήταν ένα σύριαλ το οποίο είχα γράψει μαζί με έναν άλλο συνάδελφο για την ΕΡΤ3. Ήταν το πρώτο της ΕΡΤ3 που θα ήταν πανελλαδική η προβολή. Έρχεται το πρώτο επεισόδιο, έχω βάλει εγώ τη μάνα μου. Είμαστε στη Θεσσαλονίκη και το γυρίζαμε. Έχω βάλει τη μάνα μου να βλέπω. Τι έγινε, μάνα μου, λέει, παιδί μου, δεν το έπαιξε. Έλα, μάνα, δεν το έπαιξε. Και βλέπω κάτι εκεί του παραγωγού και του σκηνοθέτε να είναι κοιτάνε κατά από τα τραπέζια. Λέω, τι έγινε, παιδιά, δεν δούλεψε ο πομπός, λέει. Ούτε η Θεσσαλονίκη το είδε. Η Τούμπα το είδε και ξέρω καλά οι γειτονιές, άλλες δεν ξέρω καλά τη Θεσσαλονίκη. Οπότε... Και εμφανίστηκε το σύριαλ να το δει όλη η Ελλάδα στο 15ο-13ο επεισόδιο. Εν τω μεταξύ είχε κάνει τέτοιο συμβόλαιο ο παραγωγός, όπου δεν συνέφερε την ΕΡΤ3 να το ξαναπαίξει. Και πάει κι αυτό. Πάει καμιά το θυμάμαι την ΕΡΤ3. Και μετά ήταν η Λυσιστράτη του Λαζόπουλου, που εγώ εκεί που καθόμουν με μία φίλη μου, ξέρω εγώ, και πίναμε καφέ, μου έρχεται ένα μήνυμα από τον Ανδρέα Βουτσινά, σώσαμε, γιατί ένας από τους οποίους τα έπαιζε, δεν θέλω να λέω το όνομα, τα χάλασε τα οικονομικά τελευταία στιγμή και σώσε μας. Και έπρεπε τώρα να μάθω τα χορευτικά, τις ατάκες, τα τραγούδια, όλο. Και το έκανα, το κατάφερε. Και δεν παίχθηκε μετά, γιατί νομίζω είχε ο Λάκης προβλήματα με το Σαζετάκι, ήταν η Ερτένα. Ναι. Πάτσε, εκτός να το παίξανε αργότερα. Ναι. Πάντως θυμάμαι τότε δεν παίχτηκε. Κάτι δεν σε θέλει κάτι αυτό θέλει το κομμάτι. Το ναι, δεν κόλλαγε.